δε σου πάει καλά. Οι ελπίδες σου πετούν μακριά. Νιώθεις πως θα φτάσεις στα όρια της τρέλας. Αν ακόμα πέσεις χαμηλά κι αν τα έχεις χάσει όλα πια, φτιάξε τη ζωή σου, κανένα μη φοβάσαι. Άλλαξε επιτέλους όνειρα, τ' ακού τώρα τι σου λέει καρδιά. Κάνε μια αρχή, μια καινούργια αρχή. Ώρα να αλλάξεις με ήλιο ή βροχή. Να αγαπάς τώρα. Ώρα να αρχίσεις καινούργια ζωή. Να αγαπάς τώρα. Μαμά, περίμενε, δεν καταλαβαίνεις. Γλύκα μου, φύγε. Θα τα βρω εγώ με τον κύριο. Όχι, μαμά! Έχει δίκιο. Γιατί δεν πηγαίνεις, Μαρίζα? Μη τολμήσεις να την αγγίξεις, ανώμαλε. Πολύ φοβάμαι ότι με παρεξηγείς, Σόνια. Σε είδα, οι άντρες του τύπου σου είναι τα χειρότερα καθάρματα. Εκμεταλλεύεσαι ότι είσαι καθηγητής. Θα φύγεις από αυτό το σχολείο και θα περάσεις την υπόλοιπη ζωή σου στη φυλακή, στορκίζομαι. Όχι, μαμά, περίμενε. Σταμάτα, όχι, δεν καταλαβαίνεις, γλυκιά μου, γιατί είσαι ένα μικρό αθώο κοριτσάκι. Όχι, είδα πως αγκάλιασε. Σταμάτα, μαμά, σε παρακαλώ, σταμάτα. Πάμε να μιλήσουμε κάπου ήρεμα, σε παρακαλώ. Η Εμινόπαυση φταίει, έλα, πάμε. Θα τα πούμε. Είναι τρελή. Είσαι καλά, Μπιάνκα? Ναι. Και τότε γιατί έχεις μότρα? Δεν μου αρέσει που είμαι εδώ. Και αν μας πιάσουν, δεν πρέπει να είμαστε εκεί που είναι τα αγόρια. Μπιάνκα, κοίταξε με. Είσαι έτσι λόγω του Ρόκο. Παραδέξου. Α, ξέχνα τον αυτόν, ξέχνα τον. Καλά, πρόσεχε εσύ, έλα. Ναι. Συγγνώμη. Τι κάνεις? Τίποτα. Α, δεν κάνεις τίποτα. Κρατάς όμως την κάμερα του Ρόκο, ε? Μπορώ να σου εξηγήσω. Ναι, εξηγήσου, γιατί δεν καταλαβαίνω. Ξέρεις, εγώ ήθελα να κάνω κάτι που... Κάτι. Το ξέρεις ότι δεν του αρέσει να πειράζουν την κάμερα του? Ναι, αλλά την άφησε ακριβώς όπως ήταν. Πίστεψε. Δεν ξέρω καθόλου πώς θα το πάρει όταν το μάθει. Όχι, Γκίντο, σε παρακαλώ. Δεν θα μάθει τίποτα. Εκτός και αν του το πεις. Γι' αυτό δεν θα ήταν καλό, ε? Έλα, μωρέ, εντάξει. Μην ανησυχείς. Δεν είμαι καρφή. Δεν θα του πω τίποτα. Ευχαριστώ, Γκίντο. Έλα, φύγε πριν σε βρει. Καταπιεσμένη ομοφιλοφιλία, ε. Μαμά, γιατί αντέδρασες έτσι? Μου ήρθε αυθόρμητα. Όταν τον είδα να σε αγκαλιάζει, νόμιζα ότι σε πείραζε, μωρό μου. Αχ, μην υπερβάλλεις, μαμά. Δεν υπερβάλλω, είναι σοβαρό. Δεν είναι καθόλου σοβαρό. Ναι, είναι. Τον είδα πολύ καλά. Είδα τι σου έκανε. Σε έκανε να κλάψεις. Κάνεις μεγάλο λάθος. Με παρηγορούσε ενώ έκλαιγα για κάτι που μου έκανε ο Πάμπλο. Τι σου έκανε πάλι? Δεν σου λέω. Πες μου, γιατί είμαι η μαμά σου και εγώ, μαμά, το δικαίωμα να ξέρω. Μαμά, είπα σε πρέπει... Σταμάτα. Τι σου συμβαίνει, μαμά? Τι έχεις πάθει, πες μου. Δεν ξέρω, γλυκιά μου. Φοβάμαι ότι κάτι κακό θα σου συμβεί. Είμαι η κόρη σου. Τι χειρότερο να μου συμβεί? Πρόσεχε τον Οκτάβιο, εντάξει? Γιατί? Δεν ξέρω. Έχω ένα κακό... Ένα κακό προαίσθημα. Ίσως λόγω αυτών που σου έκανε από τότε που ήρθε στο σχολείο αυτός ο ηλίθιος. Μαμά, σε σύγκριση με τους άλλους δασκάλους, ο Οκτάβιο είναι αγαθός. Μην ανησυχείς. Μην τον εμπιστεύεσαι, μωρό μου. Μην ρωτήσεις τον λόγο, γιατί δεν ξέρω. Είναι προαίσθημα. Δεν γίνεται να ταράζεσαι με κάθε προαίσθημα που έχεις, μαμά. Δεν είναι λογικό. Μπορεί να μην είναι λογικό, αλλά εγώ φοβάμαι. Εσύ ποτέ δεν φοβόσουν? Πάντα φοβόμουν. Το θέμα είναι ότι όταν γεννήθηκες, κόλλησες πάνω μου, μωρό μου. Και τώρα γιατί φοβάσαι πάλι? Σου είπα, δεν ξέρω, γλυκιά μου. Δεν είναι φυσιολογικό. Εντάξει, θα πάω σε γιατρό. Αλλά υποσχέσου μου να προσέχεις. Αν σου συμβεί κάτι, θα πεθάνω. Τίποτα δεν θα μου συμβεί, μαμά. Εντάξει, μωρό. Εντάξει, πώς... Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά θα πρέπει να φύγουμε, Σόνια, είναι αργά. Εντάξει, πάω να πάρω το τετραδιό μου και επιστρέφω. Η μαμά δεν είναι καλά. Τι εννοεί, σου είπε ότι δεν αισθάνεται καλά? Όχι, πονάει. Όχι, δεν είναι σωματικό, δεν πονάει πουθενά. Είναι ψυχολογικό. Βγαίνει με κανέναν? Όχι. Α,
Αυτό είναι. Αυτό είναι. Χρειάζεται φίλο. Ξέρεις κανένα να τους γνωρίσεις? Εγώ? Όχι. Άσε που η μαμά σου δεν θέλει φίλο. Μου το δεν με νοιάζει τι θέλει και τι δεν θέλει η μαμά μου. Θα της βρεις φίλο. Φρόντισέ το, ε. Πάω στη συνάντησή μου. Γεια τώρα. Εντάξει. Γεια. Εντάξει. Φρόντισέ το, ε. Όχι! 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 Τι έγινε? Η κάμερά μου, φίλε! Η κάμερά μου! Ω! Τα χάλια της έχει! Σου έπεσε! Όχι! Η κάμερά μου! Η κάμερά μου, φίλε! Θα ανακαλύψω ποιος το έκανε αυτό! Και μόλις τον βρω... Ω! Κοίτα τι έγινε! Να σε ρωτήσω κάτι! Αυτό δεν είναι που λένε καταπιεσμένη ομοφιλοφιλία? Είσαι έτοιμος να βάλεις τα κλάματα σαν κοριτσάκι για ένα κομμάτι μέταλλο που δεν αξίζει ούτε $2. Σκέψου το. Αφού είσαι μόνος σου, μπορώ να σου πω ότι ξεκίνησα τα σεμινάρια για μοντέλο. Με δουλεύεις? Όχι, αλήθεια, για να βοηθήσω τη μαμά μου. Περίμενε. Ήθελα να μιλήσουμε για αυτό που αποφασίσαμε, Μαριζά. Το ξέχασα, τώρα έγινε. Α, βέβαια, είμαι βλάκας. Εγώ προσφέρθηκα να μοιραστώ μαζί σου τη θέση του Προέδρου. Εγώ σε εμπιστεύτηκα και εσύ φέρθηκες κάρτα. Όπως εσύ ή χειρότερα. Τι κοιτάσαι? Περιμένω να μου δώσεις μια απάντηση. Είσαι τόσο ειλικρινής όσο είμαι εγώ? Εγώ δεν έκανα τίποτα. Είσαι σίγουρος? Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς. Μπορεί να έκανα κάποια πράγματα, αλλά ήμουν ειλικρινής μαζί σου. Βέβαια, και πάντα με σεβόσουν, ε. Φυσικά. Γεια. Γεια. Αργήσατε, σας περιμένω. Α, έλα, μην αρχίζεις πάλι. Ηχογραφούσαμε ένα τραγούδι. Έχουμε μόνο τη μουσική, αλλά νομίζω ότι έχουμε το τραγούδι για την επιστροφή των Airway. Το γράψατε? Ρόκο το έγραψε. Ένα λεπτό, δεν θα δουλέψουμε τραγούδι του Ρόκο. Όχι, με τίποτα. Α, κοίτα, κι εγώ συμφωνούσα μαζί σου. Νόμιζα ότι ένα γόρισε κι αυτόν με μαύρα νύχια, με τέτοια λόκοτα μαλλιά και τέτοια περίεργα κολλιά δεν θα μπορούσε να γράψει τραγούδι, αλλά με εξέπληξε. Γιατί το έκανε. Σταματήστε να μαλώνετε και ακούτε. Δεν τα ακούω, σου είπα εγώ. Έλα, σταμάτα να το ακούσουμε. Θα το βάλω τώρα. Ορίστε. Να. Είναι καλό, ακούστε. Ωραίο. Είναι πολύ καλό, ε. Και η στίχη? Εδώ είναι. Ώστε εσύ το έκανες. Ναι, αλλά... Εσύ το έκανες. Γιατί το έκανες, ναι, αυτό? Χάλασες την καμερά μου, το καταλαβαίνεις? Ναι, εντάξει, δεν πήρε, αλλά δεν τη χάλασα εγώ, Ρόκο. Καλά, αλήθεια το σου λέω. Καζό για ηλίθιο, δεν βλέπεις ότι την έσπασες, τη χάλασες. Θα το πω στη γιατί θα αποβληθείς, το καταλαβαίνεις. Τι συμβαίνει, άφησέ τη. Εσύ τι ανακατεύεσαι? Θα ανακατεύω όσο θέλω. Αν την ξαναγγίξεις, θα σε σκοτώσω. Βλάκα, δεν βλέπεις ότι είναι ένα μικρό κοριτσάκι? Καλά, δεν βλέπεις. Είσαι ότι έσπασες την καμερά μου. Κάνεις. Τι με νοιάζει, αν την ξαναγγίξεις, θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνεις στη ζωή σου. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε τα λόγια? Ναι, φυσικά. Έλα, παίξτε. Έλα. Εγώ είμαι. Αχ, με τρόμαξες, Μπιάνκα! Ναι, δω το Φρανσίσκο. Γιατί?
Για να του πω ότι τον αγαπώ, ξέρεις. Έχω χάσει τον ύπνο μου γι' αυτόν. Ο Ντολόρες μου το έχει πει αυτό ήδη 10.000 φορές. Δεν αντέχω να το πω. Προφανώς γιατί δεν καταλαβαίνεις. Κανένας δεν μου έχει ξανασταθεί. Καταλαβαίνεις, πάντα τα κατάφερνα μόνη μου. Και αυτός ρίσκαρε. Ρίσκαρε τη ζωή του για μένα. Α, βέβαια, και τώρα του είσαι ευγνώμων, ε. Και όχι μόνο. Τον αγαπώ τόσο πολύ που πρέπει να πάω να του το πω. Είμαι σίγουρη ότι και αυτός αισθάνεται το ίδιο για δεν μένα. Δεν νοιάζει, μπορείς να το πεις και αύριο. Όχι. Ευχήσου μου καλή τύχη. Αγάπη μου. Να. Γεια, θέλω να σε δω. Τι έγινε? Τίποτα, αλλά θέλω να σε δω. Θα σε περιμένω στο πάρκο. Θα είμαι εκεί σε μισή ώρα. Όχι, όχι, σε μισή ώρα είναι πολύ. Μπορείς να έρθεις νωρίτερα. Δεν μπορώ, γιατί πρέπει να βαφτώ, να χτενιστώ, να αντιθώ. Έχω πολλά να κάνω. Σε παρακαλώ, είναι επίγον. Κατέβα όπως είσαι. Έτσι κι αλλιώς είσαι όμορφη. Καλά, έρχομαι. Τι συμβαίνει? Ο Μανουέλ θέλει να πάω κάτω. Δύσκολο πράγμα ο έρωτας. Σήκω! Έλα, άσε με. Έλα, είναι αργά. Σήκω. Καλά. Τι κάνεις? Α, βοήθησέ με. Έλα, αντίσου. Θες και πυρετριά. Γιατί με βασανίζεις τόσο πολύ, Λουχάν? Δεν ήταν όνειρο. Η Λάουρα ήρθε εδώ χθες το βράδυ και με φίλησε. Η Λάουρα με φίλησε. Περίμενε, περίμενε. Α, είναι αλήθεια. Με τι λένεσαι, ηρέμησε. Ήρθε και... ήρθε το βράδυ και... Σταμάτα να πίνεις, γιατί σε χαλάει. Όχι, πίστεψέ με. Δεν ήταν όνειρο, το εννοώ. Ήτανε τέλειο, τέλειο. Καλά, τι έπαθες, γιατί είσαι ντυμένη έτσι? Γιατί δεν φτιάχτηκα. Όχι, δεν φτιάχτηκα. Έλα, βάλτο σου λέω. Δεν πειράζει. Δεν θέλω να με δεις έτσι, δεν θέλω, είμαι χάλια. Έλα τώρα, είσαι τέλεια. Τουλάχιστον θα μπορούσες να με αφήσεις να χτενιστώ πρώτα, γιατί το συμβιασίνει. Έλα, είσαι κούκλα έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να κλείσω τα μάτια. Ένα να σου πω, έχω μια έκπληξη. Ναι. Κλείσε τα μάτια. Έτοιμη. Κοίτα, πώς φαίνεται, το φτιάξα μόνος μου. Σ' αγαπώ. She rolls the window down and she... Καλή σου μέρα. Τι συμβαίνει? Εσύ τι λες? Είναι το καλύτερο πρωινό του κόσμου. Α, ωραία. Ναι, είσαι τρελός. Τι έπαθες? Ήρθα να σου ανταποδώσω το χθεσινό φιλί. Τι φιλί μου λες τώρα, Φρανσίσκο? Έχω αγόρι. Για ποιο αγόρι λες? Ήρθες και με φίλησες. Όχι, ειλικρινά, Φρανσίσκο. Η δικαιολογία σου είναι αστεία. Δεν καταλαβαίνω. Λαουρά, ήρθες στο δωμάτιό μου χθες το βράδυ και με φίλησες ενώ κοιμόμουνα. Με περνάς για ηλίθιο? Δεν πας να σε κοιτάξει κανένας γιατρός καλύτερα. Λες παλάβω μάρες. Γεια. Ρόκο! Σε έψαχνα. Σε χρειάζομαι. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη, σε παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν μπορώ τώρα. Έλα, έχω κάτι πολύ σημαντικό να κάνω. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Τι θέλεις? Θέλω τον Πάμπλο σε βίντεο. Έλα τώρα, γιατί? Έλα, σε παρακαλώ, έλα, μην είσαι κακός. Απλά θα τον βιντεοσκοπήσεις. Εντάξει, θα το κάνω, αλλά έχω δύο προβλήματα. Ένα τι? Και ένα δύο. Πρώτον, ο λόγος. Πρέπει να μάθω τι συμβαίνει. Αλλιώς δεν θα ξέρω τι να βιντεοσκοπήσω. Κατάλαβες? Εντάξει, θα σου πω. Αλλά είναι μυστικό. Αν το πεις, θα σε σκοτώσω. Ο Πάμπλο λέει σε όλους ότι τα έχουμε. Αλλά είναι ψέμα, ε! Βλέπεις τελικά πόσο πολύ σε ενδιαφέρει το τι λέει λίγο, ο Πάμπλο για σένα? Λίγο, μόνο λίγο με ενδιαφέρει.
Ωραία. Είναι εμφανές ότι εδώ υπάρχει μια ιστορία αγάπης. Λοιπόν, βασίσου πάνω μου. Θα το κάνω. Ωραία. Θα το κάνω. Και το δεύτερο πρόβλημά σου? Το δεύτερο μου πρόβλημα είναι μια τραγωδία. Βλέπεις τι κάνανε στην καμερά μου? Να πάρει. Και η επισκευή είναι μια πολύ ακριβή υπόθεση. Μη στενοχωριέσαι. Θα σου φέρω άλλη κάμερα και θα τη φτιάξω αυτή σαν καινούρια. Μία σε έψαχνα. Τι έγινε, Μπλας? Συγγνώμη, κύριε Χερέντια. Όχι, όχι, δεν είναι ανάγκη να με φωνάζεις με το επίθετό μου. Γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε. Δεν βλέπω το λόγο να μην χρησιμοποιούμε τα μικρά μας ονόματα και να μην μιλάμε όπως μιλούσαμε. Δηλαδή, θέλεις και πάλι να γίνουμε φίλοι? Φυσικά, και σαν φίλος θέλω να ξέρω τι κάνεις. Μια φήμη που βγήκε είναι αληθινή. Φήμη? Τι φήμη? Λένε ότι είσαι πάλι με τον Μανουέλ. Ακόμα και οι δάσκαλοι το ξέρουν. Ναι, είναι αλήθεια. Την τελευταία φορά μου είπες ότι δεν θα γυρνούσες ποτέ σε αυτόν. Ναι, όμως μου είπε ότι έβγαινε με τη Ρωμίνα γιατί ήθελε να με ξεπεράσει, αλλά με αγαπούσε και ακόμα με αγαπάει και εγώ το πιστεύω. Ελπίζω να μην κάνεις λάθος. Όχι, να είσαι σίγουρος, δεν κάνω λάθος. Τα πάμε τέλεια με τον Μανουέλ. Κοίτα, σαν μεγαλύτερο σου λέω ότι αν σε απατήσει μια φορά θα το κάνει συνέχεια. Δεν με απάτησε. Ναι, αλλά βγαίνει με τη Ρωμίνα. Ναι, αλλά τα είχαμε χαλάσει. Ναι. Όταν αγαπάς κάποιον, όπως και να είναι η σχέση σου μαζί του. Μπλας, ο Μανουέλ με αγαπάει, το ξέρω. Αν σ' αγαπούσες τα αλήθεια, δεν θα πήγαινε με άλλο κορίτσι μία. Δεν έχει σημασία. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Μπορείς να βασιστείς επάνω μου αν με χρειαστείς. Περιμένατε πολύ ώρα, κύριε? Όχι. Τι κάνω εδώ? Έπρεπε να μιλήσουμε για την εργασία που είχατε να κάνετε για τιμωρία. Ναι, είναι σχεδόν έτοιμη. Μπορείτε να την πάρετε. Εντάξει, αλλά είναι άχρηστη. Πώς ξέρετε ότι είναι άχρηστη χωρίς να την έχετε δει? Δεν τιμωρήθηκες μόνο εσύ. Τιμωρήθηκε και η φίλη σου. Θα πρέπει να την κάνετε μαζί. Μπορεί να κάνει αυτή τη δικιά της και εγώ τη δικιά μου. Όχι, όχι, πρέπει να την κάνετε μαζί. Θα προσθέσω το όνομά της εδώ. Ποιο είναι το? Συγγνώμη, προσπαθείτε να κλέψετε? Όχι, δεν κλέβω. Είναι κοινή λογική. Είναι διαταγή του κυρίου Ντουνόφ. Και? Συγγνώμη, με ζητήσατε? Ναι, πάνω στην ώρα. Ο Αγγίρη θα σου πει τι έχετε να κάνετε μαζί. Εντάξει? Κοριτσιά, καταλαβαίνετε. Και μου σπάει για τα νεύρα. Γιατί μου κάνετε τον άνθρωπο? Περίμενε, εσύ τι έκανες? Τίποτα. Τραβήχτηκα για να μην με φιλήσει. Μπράβο, κορίτσι μου, καλά έκανες. Εντάξει, έκανες πολύ καλά. Γιατί είχε αρχίσει να ξεφεύγει. Τα γόρια κάνουν τα πάντα για να σου πάρουν ένα φίλο. Ναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Στάνε γιατί, αφού φταίει αυτό, Λάουρα. Έχει δίκιο, αυτό φταίει. Ναι. Λάουρα, Λάουρα, δεν μπορεί να φανταστεί τη νέα σου. Τι έχω? Ακούστε με. Έχω αγόρι. Ποιον? Τον Φρανσίσκο. Άρχισε τα ψέματα, αλλά τελικά έγινε αλήθεια. Δεν το πιστεύω. Ντολόρε, σταμάτα να ονειρεύεσαι, γιατί ξέρεις ότι δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν ονειρεύομαι, Λάουρα. Χθες πήγα στο δωμάτιό του. Γιατί? Για να του πω πόσο τον αγαπώ, αλλά δεν μου έδωσε το χρόνο. Με κοίταξε με τα όμορφα μάτια του και όπως ήταν κοιμισμένος, με φίλησε με πάθος. Τι συμβαίνει? Θέλω να αυτοκτονήσω. Γιατί δεν επιτρέπετε να κάνω ένα διάλειμμα? Δεν καταλαβαίνω τι κάνω εδώ πέρα. Ούτε εγώ. Συγγνώμη, Ρωμή, δεν εννοούσα εσένα. Εγώ ναι. Νομίζεις μου αρέσει να είμαι εδώ με ένα ξένο? Συγγνώμη, ποιον ξένο? Τι εννοείς? Δεν μου αρέσει να είμαι εδώ με σένα μόνη μου. Κοίτα, Μανουέλ, δεν είσαι και το ειδωλό μου και με απογοήτευσες. Δεν ξέρω γιατί είσαι τόσο διαφορετικός από όταν είσαι στη σκηνή. Καλύτερα να συνεχίσουμε με, ναι, την εργασία μας. Ναι, καλύτερα. Χρειάζομαι το λεξικό λίγο. Μη, Ρώμη, μη το ξανακάνεις αυτό, σε παρακαλώ. Γιατί, σε αφού παρακαλώ, είμαστε μόνοι. Δεν με νοιάζει. Δεν πιστεύω ότι πρέπει. Συγγνώμη αν σε πληγώνω, αλλά τελειώσαμε. Έχουμε χωρίσει, τελειώσαμε. Το καταλαβαίνεις? Το ξέρω ότι χωρίσαμε. Αλλά μου αρέσει ακόμα. Το να φιλιόμαστε καμιά φορά δεν πειράζει, νομίζω. Όχι, δεν συμφωνώ με αυτό. Μανουέλ, δεν σε καταλαβαίνω. Πες μου τι ακριβώς συμβαίνει. Ποιο είναι το όριο μεταξύ σωστού και λάθους? Κάνεις τόση φασαρία για ένα φιλί? Όχι, όχι. Ένα φιλί μπορεί να μην είναι λάθος. Αλλά άκουσε με. Μην κάνουμε πράγματα που πληγώνουν τους άλλους. Αυτό είναι το όριό μου. Καταλαβες? Οπότε? Οπότε, λέω να συνεχίσουμε με την εργασία και να ξεχάσουμε το άλλο θέμα.
Μου αρέσουν τα αθλήματα. Αλλά το ράγκμπι συνδυάζει τη φυσική ικανότητα με την ομαδικότητα. Είναι φανταστικό. Εμένα δώσε μου ένα άλογο και είμαι εντάξει. Μη μου δώσει μπάλα, γιατί δεν παίζω ούτε ποδόσφαιρο, ούτε ράγκμπι. Α, το ξέρω, αλλά μπορεί πάντα να μάθει. Έλα. Έλα, έλα, σήκω. Πιάσει την σαν άντρα. Έλα, πάμε. Πιάστηνα. Εδώ. Έλα. Τι κάνεις κορίτσι μου, δεν βλέπεις. Άρα να τότε. Άντε, ναι, θα πάρω για να στο κοπανίσω το κεφάλι. Χάσου, γεια σου τώρα. Άντε, άντε, γεια. Γεια σου, Ντολόρες. Ερώτηση. Ναι. Το χτεσινό φιλί ήταν αληθινό ή μήπως το φαντάστηκες? Α, φυσικά και ήταν αληθινό, Μπιάνκα. Και τότε γιατί ο Φρανσίσκο δεν σε κοίταξε? Μπιάνκα, ζηλεύεις μήπως? Το γεγονός ότι ο Ρόκος σε έδιωξε δεν σημαίνει ότι θα γίνει το ίδιο και με μένα, εντάξει? Αυτό είναι ωραίο μέρος για να αρχίσω τη σχολή μοντέλων. Είδες, τι σου είπα. Μπορείς να αρχίσεις σήμερα κιόλας, μιας και έχεις ελεύθερο το απόγευμα. Τώρα που σε κοιτάω, πρέπει να σηκώσεις λίγο τον ποπό σου. Όχι, μωρό μου, η γλουτή μου είναι σφιχτή σαν τους δικούς σου. Αυτή είναι η σφραγίδα μας. Ναι. Αχ, γλυκιά μου, εκτιμώ το πόσο πολύ ενδιαφέρεσαι και μαμά, το εγχείρημά μου. Μην αρχίσεις πάλι τα ίδια, γιατί δεν θα κάνω τίποτα από αυτά που σου είπα. Εντάξει, πάντως μου αρέσει η γλυκιά μου. Χαίρομαι που τα πάμε τόσο. Ωραία, καλά. Πού να βάλω τα πόστερ? Τι λες, στη μέση του δωματίου? Μαμά, σταμάτα να λες βλακίες. Έφερες από το σπίτι αυτά που σου ζήτησα? Ναι, ορίστε η κάμερα, γλυκιά μου. Να μου την επιστρέψεις το απόγευμα, γιατί πρέπει να τραβήξω τα κορίτσια. Σύμφωνη, και φτιάξε αυτή, σε παρακαλώ. Μαρίζα, γλυκιά μου, ποιανού είναι αυτή η κάμερα? Γλυκιά μου! Α, μιλάω μόνη μου σαν την τρελή. Αισθάνθηκα περίεργα όταν είδα τον Μανουέλ και τη Ρωμίνα ξανά μαζί. Δεν το άντεξα. Και τι κάνανε, τίποτα, φιλιόντουσαν, χαϊδεύονταν? Όχι. Αχα. Και ακόμα δεν εμπιστεύεσαι τον Μανουέλ? Είμαι σίγουρη ότι θα τον ξαναχάσεις. Μία, έτσι. Όχι. Όχι, όχι. Δεν τελειώσα. Θα τον χάσεις πάλι τον αγαπημένο σου με αυτές τις βλακίες που κάνεις. Ωραία, τότε πες με εσύ τι έκαναν ο Μανουέλ με τη Ρωμίνα στην αίθουσα των καθηγητών. Μπορείς να μου το εξηγήσεις αυτό? Σπουδάζω σε αυτό το σχολείο. Πες μου, τον αγαπάς τον Μανουέλ? Η αγάπη σημαίνει και εμπιστοσύνη. Έλα, κορίτσι μου, πες το, μην τρέπεσαι. Πες το σαν να το εννοείς. Ναι, τον αγαπώ. Οπότε, αν τον αγαπάς, εμπιστεύσου τον. Ναι. Λοιπόν, στο χέρι σου είναι. Αποφάσισε. Άντε, γιατί με κούρασες. Μανουέλ, έρχεσαι λίγο εδώ. Φεύγω μία. Έλα. Καλώς ήρθες. Γεια. Πού ήσουνα? Έκανα την εργασία με τη Ρωμίνα. Μα αφού αυτή την έχεις κάνει. Ναι, αλλά ο Μπλάς μου είπε ότι έπρεπε να την κάνω με τη Ρωμίνα. Ήταν διαταγή του Ντουνόφ. Α, και πώς τα πήγατε, καλά? Όχι πολύ. Γιατί? Γιατί... η Ρωμίνα με φίλησε. Μη θυμώσεις, στο λέω γιατί το ξέρω ότι θα καταλάβεις αυτό που σου λέω. Θα καταλάβω τι πράγμα, τι πες μου, ότι ακόμα ενδιαφέρεσαι για τη Ρωμίνα? Αυτό θα καταλάβω, αυτό θες να πεις? Όχι, ενδιαφέρομαι μόνο για σένα, μωρό μου. Ξεπέρασε τα όρια, αλλά την έβαλα στη θέση της. Της το έχω πει, ακόμα κι αν πρέπει να κάνω 80 εργασίες μαζί της, δεν μου αρέσει. Πίστεψέ με. Και γιατί μου το είπες? Γιατί δεν θέλω να έχουμε μυστικά οι δυο μας. Καταλαβες? Ναι. Σε ευχαριστώ. Μη με ευχαριστείς για τίποτα. Όταν νόμιζα ότι σε έχασα για πάντα, υπέφερα. Τώρα που σε ξανακέρδισα, θα κάνω αυτό που είπε ο Αντράντε. Θα φροντίσω τη σχέση μας. Δεν θα αφήσω τίποτα να μπει μεταξύ μας, μωρό μου, τίποτα. Ούτε εγώ. Στο υπόσχομαι. Παιδιά, μήπως είδατε το Φρανσίσκο της Τετάρτης με τα μακριά μαλλιά? Όχι. Α, ναι, εκεί. Έλα, μωρέ, μην κάνεις μάω. Θα περάσει να πούμε. Φρανσίσκο. Πώς κάνεις έτσι? Περίμενε. Θέλεις να μου δώσεις μια σφαλιάρα ή να με φιλήσεις? Πες μου, γιατί έχω και μάρτυρες. Όχι, Φρανσίσκο, είναι σημαντικό. Πρέπει να μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε. Να φυγώ? Ναι. Λοιπόν, είχες δίκιο. Υπήρξε ένα φίλοι εχθές. Περίμενα αυτή τη στιγμή πάρα πολύ. Όχι, περίμενε. Δεν φίλησες εμένα. Φίλησες την αδερφή μου. Τι? Αυτό που άκουσες, φίλησες την Ντολόρες. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Πώς ήρθε αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Μου το είπε η ίδια. Άσε που πετάει στα σύννεφα γιατί νομίζω ότι είστε μαζί. Όχι, πάλι. Σε παρακαλώ. Πώς έκανα τώρα τέτοιο λάθος? Πάλι την πάτησα. Δεν αλλάζει τίποτα, Φρανσίσκο. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Όχι, τι θα κάνουμε. Εγώ θα κάνω κάτι και θα το κάνω τώρα. Ευχαρίστησέ με, πες μου ότι είμαι η καλύτερη. Έκανα τα μαθηματικά σου. Ορίστε. Περίμενε. Όχι. Εγώ δεν είμαι αυτός που ξέρει μαθηματικά εδώ. Ναι.
Αλλά έκανα μια προσπάθεια και τα έκανα τα μαθήματα και των δυο μας. Οπότε έχεις ελεύθερο το απόγευμα να επισκεφτείς τη μαμά σου. Δεν νομίζω ότι θα πάω. Γιατί? Αυτό δεν ήταν που ήθελες. Θα σου φτιάξει το κέφι. Άσε να κάνω αυτό που θέλω εγώ. Εγώ απλά λέω αυτό που θέλεις. Αλλά αν δεν τολμάς να το πεις... Πώς μπορείς να ξέρεις κάτι που δεν ξέρω καν εγώ, ε? Θέλεις να δεις τη μητέρα σου. Αλλά φοβάσαι πολύ. Μα δεν θα κερδίσεις τίποτα με το να αποφεύγεις αυτή την κατάσταση. Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Καλά, έχεις δίκιο. Εντάξει, εντάξει. Πρέπει να μείνω μόνος μου τώρα. Πρέπει να σκεφτώ λίγο. Μπορείς να φύγεις? Ναι. Τι κάνεις? Τίποτα, κάθομαι. Θα σε περιμένω να σκεφτείς και θα σε κοιτάω, μωρά μου. Δεν καταλαβαίνεις. Θέλω να μείνω μόνος μου. Μπορείς να φύγεις? Γεια. Περίμενε. Αν θέλεις τίποτα, μη διστάσεις να μου τηλεφωνήσεις. Είμαι στη διάθεσή σου, εντάξει? Να το ξέρεις. Εντάξει. Ωραία. Περίμενε. Σ' αγαπώ. Αμάν αυτή η κοπέλα! Και τώρα... Γεια. Ήθελα να σου μιλήσω από το πρωί, αλλά ήσουν συνέχεια με την κοπέλα σου. Μπορείς να μου μιλήσεις έτσι κι αλλιώς, ακόμα και όταν είναι όχι, μαζί μου. Όχι, δεν βλέπεις πως με κοιτάζει όταν σε πλησιάζω. Φοβάμαι ότι θα με δαγκώσει. Ξέρεις, δεν θα μπορούσα να έχω σχέση σαν τη δική σας. Δεν είστε πολύ κολλημένοι, δεν πνίγεσαι? Τι ήθελες να μου πεις προηγουμένως, θυμάσαι? Α, ότι η μαμά μου θέλει να μάθω υπασία. Σε περίπτωση που πάω στην Αγγλία, μήπως έχεις κανένα δάσκαλο να μου προτείνεις? Ναι, έχω. Τον Ραϊνέρι. Τον ξέρεις ή όχι? Όχι. Θα σου δώσω το τηλέφωνο του μετά να τον πάρεις. Ευχαριστώ. Το θέμα όμως είναι ότι δεν μου αρέσει καθόλου η υπασία και θα πρέπει να ανεχτώ άλλον έναν δάσκαλο. Α, έχω μια ιδέα. Θέλεις να γίνεις ο δάσκαλός μου? Εγώ? Ναι, έλα. Με τίποτα. Αν δεν κάτσεις λίγο ακίνητος, θα σου κόψω το αυτί. Δεν πιστεύω αυτά που είπα στη Μαρίζα, Ομάρ. Θέλω να αυτοκτονήσω. Πώς μπόρεσες να την αποκαλέσεις κόρη σου? Δεν ξέρω, το είπα χωρίς να σκεφτώ. Πώς έγινε, την άρπαξες και της είπες «Είσαι κόρη μου»? Δεν ακούς όταν σου μιλάω. Το είπα όπως θα έλεγα κοπέλα ή δεσποινής. Η κυρία μου. Και τότε ποιο είναι το πρόβλημα? Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν είπα μία οποιαδήποτε λέξη. Την είπα κόρη. Θες να με τρελάνεις εσύ. Λοιπόν, μπορείς να μείνεις ακίνητος, παρακαλώ. Ναι, τώρα όμως πώς θα ξαναπάω εγώ στο σχολείο, πώς θα ξαναπάω? Ειλικρινά δεν σε αναγνωρίζω. Ένας άντρας σαν εσένα που πάντα μου έδινε συμβουλές και τώρα φέρεται σαν ένα μωρό. Δεν το πιστεύω. Επειδή δεν ξέρω πώς θα επανορθώσω. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις. Ναι, ναι, αλλά προφανώς έχεις ξεχάσει όλα αυτά που σου δίδαξε η ζωή. Μαρτίν, σκέψου. Πιστεύεις ότι ένα κορίτσι στην ηλικία της θα θυμάται όλα όσα της είπε ένας άντρας της ηλικίας σου? Λες. Αχ, άτιμε! Σου παγώ, μην ακινητός. Έλα, μην κλαις, κόρη μου, μην κλαις. Ηρέμησε. Ρόκο, σε έψαχνα. Κοίτα τι έχω. Αλλά μην ανησυχείς. Α, ωραία. Και σου θα πληρώσω εγώ. Όλα είναι πολύ καλά. Όχι, όχι, θα σου κοστίσει πολύ. Δεν με νοιάζει. Είναι ένας τρόπος να σε ευχαριστήσω για τη χάρη που μου έκανες. Σωρά. Ναι. Και γιατί πρόκειται? Ξέρεις εσύ? Μία πινελιά make-up για το εργαστήριο της Σόνιας. Λοιπόν, τι λες? Ναι, αλλά δεν θέλω να γίνω μοντέλο. Γιατί να πάρω μέρος? Αχ, Βίκο, μπορεί να μην γίνεις μοντέλο, αλλά θα σου φανεί χρήσιμο. Σου διδάσκουν πώς να προσέχεις την εικόνα σου, πώς να κινείσαι και πώς να εκφράζεις τη σεξουαλικότητά σου. Σοβαρά? Σε αυτή την περίπτωση θα πάω. Ωραία. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ενδιαφέρον μάθημα στο σχολείο. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Έλα, πάμε. Πάμε. Περίμενε, πού πας? Άσε με ήσυχη, παράτα με, όπου θέλω πάω. Συγγνώμη, Μπιάνκα, το ξέρω ότι έκανα λάθος. Είμαι ευερέθιστη γιατί ο Φρανσίσκο μου έδωσε λιγότερη σημασία, γι' αυτό. Ναι, σε καταλαβαίνω. Τι θα κάνεις? Τίποτα, κάθισα και σκέφτηκα και τελικά διαπίστωσα γιατί με παράτησε. Και τι διαπίστωσες? Δεν θέλει να έχει κοπέλα στο σχολείο, κατάλαβες? Γιατί με κοιτάς έτσι? Μη θυμώσεις, εντάξει, αλλά αντί να αναρωτιέσαι, γιατί δεν πας να ρωτήσεις τον ίδιο τι ακριβώς έγινε? Δεν είναι ανάγκη να τον ρωτήσω τίποτα. Όχι. Το ξέρω. Όχι, όχι, δεν ξέρεις. Φαντάζεσαι. Άσε που φαντάζεσαι τα πράγματα όπως τα θέλεις εσύ. Μπιάνκα, δεν θέλω να μαλώσουμε. Σου υπόσχομαι ότι την επόμενη φορά που θα με παρατήσει ο Φρανσίσκο, θα τον ρωτήσω πρώτα, εντάξει? Ντολόρες, επιτέλους σε βρίσκω. Ναι, τι? Μπορώ να σου μιλήσω? Ναι. Ιδιαιτέρως, έλα μαζί μου.
Κατάλαβες τα πάντα, ναι, Ρόκο, έτσι. Ναι, ας το πάνω μου, θα το αναλάβω εγώ. Εντάξει. Έγινε. Άντε, στο καλό. Οκτάβιο! Μα, τι είναι, Σπυρί, το νέο πρόβλημα. Δες, συγγνώμη, μου πέσανε όχι, όλα. Κοίτα, πρόβλημα. Κοίτα. Ήθελα να σε ευχαριστήσω. Γιατί? Για τη χθεσινή συμπαράσταση. Εντάξει, χαίρομαι. Είναι καλύτερα η μαμά σου? Ποτέ δεν θα είναι καλύτερα η μαμά μου. Τουλάχιστον σκέφτεται άλλα τώρα, οπότε καλά είναι. Τώρα είμαι ακόμα πιο χαρούμενος. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί με είπες κόρη σου χθες? Σε είπα κόρη, γιατί είναι ένας τρόπος να αποκαλείς τον άλλο. Βλέπεις, έχω ταξιδέψει πολύ και έχω υιοθετήσει πολλούς και διαφορετικούς ιδιωματισμούς από ορίστε. Πολλά μέρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη αν σε ενόχλησα. Απλά έχω λίγο καιρό που έφτασα εδώ και βλέπεις... δεν έχω μάθει ακόμα τις εκφράσεις που χρησιμοποιείτε. Πού έχετε ζήσει? Στην Κεντρική Αμερική. Υπέροχα! Ναι, εκεί. Και τι κάνατε εκεί? Εκεί έκανα ό,τι μπορούσα για τα προστοζήν. Πουλούσα εργόχειρα. Πουλούσατε εργόχειρα? Δεν ήσασταν δάσκαλος? Όχι βέβαια. Φλάκα έκανα για τα εργόχειρα και εσύ το πίστεψες. Μου φάνηκε αληθινό. Όπως σου είπα, εγώ δεν έχω ακόμα εγκληματιστεί εδώ. Και να, βλέπεις, δίδασκα σε ένα πανεπιστήμιο στο Περού. Σε ένα πανεπιστήμιο στο Περού? Στο Περού πήγα για διακοπές, επισκέφθηκα το Μάτσου Πίτσου. Σοβαρά? Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσε η κοιλάδα. Τη σιωπής, ναι. Απίθανη. Πώς τα πήγες με την πενθήμερη πορεία στην κοιλάδα? Να σας πω, τη δεύτερη μέρα τα πόδια μου άρχισαν να πονάνε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η διαδρομή, ναι. Αλλά ήταν ωραία. Όπα, εδώ, καλά είμαστε. Αυτό είναι 8 παιδί, 8 πόντους για να του λένε μαζί. Ολόκληρη ζωή, αλλά δεν μπορώ, είμαι ανίκανο. Κοίτα, άκουσε με, αυτή η κοπέλα σου λέει απλώς για... Είναι φοβερή και πρέπει να είναι και πάρα πολύ δύσκολη. Για να δούμε. Αγαπημένο χρώμα, το βιολετή. Βιολετή. Το δικό μου είναι το καφέ. Το καλύτερο είναι το καφέ. Κάτσε, τι κάνεις, Βασίλισσα, είσαι? Όχι, δεν είμαι μαζί μου. Ηρέμησε, εντάξει. Ακούστε, αγαπημένο ζώο το γαϊδούρι. Όχι. Κανείς δεν είναι τέλειος. Όχι. Για να δω. Η γιακή ήταν, έχει κανένα τηλέφωνο? Για να δούμε. Κάτω. Εκεί. Τηλεφώνησε της. Γράψ' το. Ναι. Δύο. Τι τηλέφωνο είναι αυτό? Τι έγινε? Περίμενε. Καλή. Ναι, καλή. Γεια. Βαλέρια. Ναι, πώς είσαι? Με λένε Παύλο. Ναι, καλά. Βρήκα τον αριθμό σου από το ίντερνετ. Ναι. Θα θέλω να συναντηθούμε, μπορείς? Πες και για μένα. Ναι, έχω δύο φίλους και θέλουμε να σου δείξουμε κάποια πράγματα που μπορεί να σε ενδιαφέρουν, αν θέλεις βέβαια. Όχι, δεν μπορώ από το τηλέφωνο, αλλά μπορούμε να συναντηθούμε. Είναι ήλθιοι. Ναι, βέβαια. Είναι ψέματα για μένα. Σινεμά, κάτι να τσιμπήσουμε. Μπορείς να μου πεις επιτέλους για την εκδίκησή σου? Είμαι περίεργη. Είναι έκπληξη, Λουπάν. Ναι, εντάξει, θα φοράω ένα. Παύλο, πρέπει να σου μιλήσω τώρα. Μαρίζα, μιλάω. Είναι σημαντικό, πρόκειται για το λοιπόν, μαθητικό Βαλέρια, κέντρο. Ναι, ένα λεπτό. Είναι σοβαρό. Μπορώ να σου μιλήσω λίγο ένα φίλο μου, έτσι, τον Κίντο. Τι θες? Έλα, προχώρα, πάμε. Γεια. Να μιλήσω. Τι κάνεις? Και εμένα. Φρανσίσκο, τώρα που είμαστε μόνοι μας, πες μου, τι θέλεις? Ντολόρες, με συγχωρείς, αλλά το χθεσινό δεν συνέβη στα αλήθεια. Α, νομίζεις ότι ήταν όνειρο, αλλά πρέπει να το παραδεχτούμε, ότι είναι αλήθεια τελικά. Όχι, δεν ήταν αλήθεια, γιατί έκανε ένα λάθος. Νόμιζα ότι εσύ... Κοιμόμουνα, νόμιζα ότι ήσουν κάποια άλλη. Νόμιζα ότι ήσουν η Λάουρα. Τι? Αυτό που άκουσες, είμαι ερωτευμένος με την αδερφή σου. Και σε φίλησα γιατί νόμιζα ότι ήσουν αυτή. Σου έχω ήδη πει ότι σε θεωρώ φίλη μου. Είμαστε όλο παραξηγήσεις και το ξέρω. Έκανα λάθος, εντάξει. Ήρθα σε σένα για να μπορέσω να βρω το αγόρι της αδερφής σου. Το έκανα γιατί ζήλευα πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις, είναι πολύ δύσκολο και για μένα. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω. Ναι. Ντολόρες, το εννοώ. Αν θέλεις να με δείρεις, κάντο. Μου αξίζει, αλλά... Πρέπει να φύγω. Ειλικρινά δεν μου φάνηκε και τόσο περίεργο αυτό για την αδελφή σου και τον Φρανσίσκο. Το περίμενα. Εξάλλου, όπως λέει και η μαμά μου, σκέψου κάτι κακό και θα συμβεί. Πώς είσαι, για πες μου. Καλά.
Εγώ περίμενα ότι αν μάθαινες κάτι τέτοιο θα τρελαινόσουν και θα τα έσπαγες όλα. Ναι, αλλά δεν το έκανα. Πιλάρ, ναι. Τι θα κάνουμε? Πιλάρ, τι θα κάνουμε? Δεν αποφασίζω μόνη μου. Πρέπει να το κάνουμε όλοι μαζί. Κατάφερα να πείσω τον Μάρκο να γίνεται αθλητής της υπασίας μου. Δεν βλέπεις ότι κάνουμε κάτι πιο σημαντικό εδώ πέρα? Εντάξει, τι είναι? Ξέρεις για το εργαστήριο της Σόνια Ρέι? Το πρόβλημα είναι ότι όλες θέλουμε να πάρουμε μέρος, αλλά θα πάνε και η μία και το γκρουπ της και... Δεν μας νοιάζει ποιες θα πάνε. Πρέπει να πάμε, έτσι κι αλλιώς γράφτηκα. Τι? Ναι. Έπρεπε να μας το πεις, Φερνάντα. Είμαστε γκρουπ. Υποτίθεται ότι αποφασίζουμε μαζί. Συγγνώμη, δεν ήξερα ότι ήταν τόσο σημαντικό. Ναι, είναι σημαντικό. Κορίτσια, αυτό το εργαστήριο δεν είναι καθόλου καλό. Δεν μπορούμε να πάμε. Τα μαθήματα για μοντέλα είναι σοβαρό θέμα. Το ξέρω γιατί είμαι αληθινό μοντέλο εγώ. Το ήθελα τόσο. Εντάξει. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα πάει καμιά μας. Τελεία και παύλα. Δεν έχω αμφιβολίες. Το υποστήριγμα της ομάδας είναι ο Φρανσίσκο Μπλάνκο και ο Μανουέλ Αγίρε. Ο Αγίρε. Ναι. Ο Φρανσίσκο έχει πιο καλή φυσική κατάσταση. Όμως ο Μανουέλ μπορεί να γίνει πολύ καλός. Με καθημερινή σκληρή προπόνηση, είμαι σίγουρος. Δεν τον έχω δει να ενδιαφέρεται ποτέ για τα σπορ. Ναι, δεν του αρέσει το ράγκμπι, γι' αυτό και δεν είναι στην ομάδα. Κρίμα είναι. Συγγνώμη, αν είναι να πάρουμε μέρος, πρέπει να το κάνουμε καλά. Δεν μας ενδιαφέρει τι θέλουν οι μαθητές. Ο Αγίρε πρέπει να παίξει. Έχεις δίκιο, Χερέντια. Το Elite Way θα διαπρέψει στο ράγκμπι όπως και σε όλα τα άλλα. Αυτό είναι αλήθεια. Για να το καταφέρουμε αυτό πρέπει να τριπλασιάσουμε τις προπονήσεις. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλά. Συμφωνώ μαζί σου. Εσύ τραβασκούπι, προχώρα. Δεν μπορώ, κύριε Ντουνόφ. Λυπάμαι, δεν μπορώ γιατί έχω πάρα πολύ δουλειά. Το πρόγραμμά μου είναι γεμάτο και δεν μπορώ να δουλέψω παραπάνω ώρες. Την έχω τη λύση. Θα σου φέρω έναν προπονητή για να μοιραστείτε τις ώρες. Αν δεν σας πειράζει, μπορώ να το κάνω εγώ. Τι? Ήμουν αρχηγός της σχολικής μου ομάδας. Και σαν συντονιστής αθλημάτων, πιστεύω ότι είναι καθήκον μου. Έχεις τη συγκατάθεσή μου, Χερέντια. Και τώρα πιάνουμε δουλειά. Μην ανησυχείτε, δεν θα το μετανιώσετε. Θα γίνουν οι καλύτεροι. Ειδικά ο Αγίρε. Ανυπομονώ να πάρω μέρος στο εργαστήριο. Και εγώ. Συμπλήρωσες αίτηση. Πρέπει να την τελειώσω. Ναι. Ποια έβαλες για αγαπημένο σου μοντέλο? Ποια? Την Kate Moss φυσικά. Έλα τώρα, Βίκο, αυτή την κοκαλιάρα βρήκες να βάλεις. Εσύ δηλαδή, ποια έβαλες? Τη Cindy Crawford. Αχ, την μπανάλ, έλα τώρα. Έλα τώρα, Βίκο, τι εννοείς, εσύ δεν ξέρεις από αυτά. Έχεις προσέξει ότι τελευταία έχουμε πολλές διαφορές? Ο Θεέ μου, τώρα μόλις το συνειδητοποίησα. Δεν σου αρέσει το τραγούδι το ρόκο καθόλου, ενώ εγώ το βρίσκω τέλειο. Ναι, αλλά... Και οι δύο συμφωνούμε σε ένα πράγμα, ότι ο Ρόκο είναι ανυπόφορος, έτσι? Ναι, έχεις δίκιο. Σε αυτό, ναι, έχεις δίκιο. Βίκο, έχεις τηλεφώνημα. Σε ευχαριστώ, Γκλώρια. Ναι. Ροξάνα, τι συμβαίνει? Ηρέμησε, δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να σου μιλήσω, Βίκο. Μπορείς να συναντηθούμε? Ναι, από κοντά. Μιλούσες στην κόρη μου? Έκτο, πώς τόλμησες να μιλήσεις στην κόρη μου? Σε ρωτάω, πώς τόλμησες να μιλήσεις στην κόρη μου? Τις τηλεφώνησες, ε? Τις τηλεφώνησες? Σου ορκίζομαι, όχι, Έκτο. Γιατί τις τηλεφώνησες, σε ρωτάω, γιατί τις τηλεφώνησες? Σου ορκίζομαι, δεν το έκανα. Τις τηλεφώνησες για να πεις ότι σε... Όχι! Τις τηλεφώνησες για να πεις ότι σε έδειρα. Γι' αυτό το λόγο μου δεν το έκανα. Μη μου λες εμένα ψέματα, ομολόγα το, πες το. Θα μιλήσεις, πες το. Ακόμα μιλάει μία. Είπε τουλάχιστον τίποτα? Όχι, δεν ξέρω. Μου φάνηκε όμως περίεργη, πολύ περίεργη. Α, μην ανησυχείς. Μάλλον ήθελε να πει πάλι βλακίες, όπως κάνει πάντα. Μην ανησυχείς. Ναι, μάλλον. Θα της τηλεφωνήσω αργότερα για να δω τι ήθελε να μου πει ακριβώς. Ναι. Εδώ είμαστε, εντάξει. Επιτέλους, διασχίσαμε το μισό σχολείο. Τι θέλεις? Ήρθαμε εδώ γιατί δεν θέλω να μάθουν όλοι τι συμβαίνει με τον αντιπρόεδρο. Γιατί τι σου συμβαίνει? Δεν αντέχω άλλο. Επειδή τσακωνόμαστε? Όχι, όχι, όχι. Πρόκειται για τα αισθήματά μου για σένα. Δεν μπορώ άλλο. Και, μα τι μου την πέφτεις? Όχι ακριβώς. Όχι, περίμενα. Ξέρω πότε μου την πέφτουν και πότε όχι. Όχι. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί σου, αλλά αυτό που θέλω είναι να κοιμηθούμε μαζί. Με δουλεύεις? Όχι. Όλα τα κορίτσια λένε ότι είσαι ο τέλειος εραστής και δεν θέλω να μείνω στην απέξω. Καλά, δεν είναι τώρα ακριβώς έτσι, είναι... Έλα, μην είσαι τόσο μετριόφρον, Πάμπλο. Θέλω να είμαι ένα από αυτά τα κορίτσια. Περίμενε, με πιέζεις, δεν μπορώ. Έλα, πάντα υπερβαίνεις όλες τις προσδοκίες μου.
Κάτσε. Σταμάτα, η υποπίεση δεν βγαίνει. Όχι, δεν σε πιέζω. Απλά θέλω να βγάλεις τον άλλο Πάμπλο που υπάρχει μέσα σου. Κάτσε, περίμενε. Δεν μπορώ. Είμαστε συμμαθητές, Μαρίζα. Ποιος νοιάζεται? Εγώ, είσαι η αντιπρόεδρος. Τι, πρόεδρος με αντιπρόεδρο δεν πάει τώρα. Πάμπλο, τι έγινε με απορρίπτης? Ναι. Ο μεγάλος Πάμπλο Μπασταμέντε δηλιάζει μπροστά μου. Μην το θέτεις έτσι, απλώς δεν θέλω να κάνω σεξ μαζί σου, δε. Με βρίσκεις άσχημη? Όχι, είσαι όμορφη. Τότε... Να, δεν έχει να κάνει με σένα, αλλά με εμένα. Ελπίδες σου πετούν μακριά. Νιώθεις πως θα φτάσεις στα όρια της τρέλας. Αν ακόμα πέσεις χαμηλά κι αν τα έχεις χάσει όλα πια, φτιάξε τη ζωή σου, κανένα μη φοβάσαι. Άλλαξε επιτέλους όνειρα, κάπου τώρα τι σου λέει καρδιά. Κάνε μια αρχή, μια καινούργια αρχή. Ώρα να αλλάξεις με ήλιο ή βροχή. Να αγαπάς τώρα. Ώρα να αρχίσεις καινούργια ζωή. Να αγαπάς. Μπορείς να αποδείξεις ότι με το θάρρος σου μπορείς να νικήσεις όνειρα που θες να πραγματοποιήσεις. Κι αν ποτέ πιστέψεις πως έχασες χρόνο, δεν θα είναι αργά να ξεχάσεις τον πόνο. Πίστεψε σε σένα, μην ακούς κανένα. Άλλαξε επιτέλους όνειρα, κι ακού το